Το κάλεσμα του ΚΚΕ μπροστά στις ευρωεκλογές, τις τοπικές εκλογές, τις εθνικές, όποτε και αν αυτές γίνουν, απευθύνεται με αισιοδοξία στη νέα γενιά, σε όλους όσοι ψηφίζουν για πρώτη φορά, σε όλους όσοι βρίσκονται μεταξύ ανεργίας και κακοπληρωμένης δουλειάς, που βιώνουν πολύ έντονα την ανασφάλεια, το άγχος για το αύριο, βλέπουν μπροστά τους μια μεγάλη ανηφόρα και αναρωτιούνται τι μπορεί να γίνει σήμερα, τι σημασία έχουν για τους νέους αυτές οι εκλογές. Μπορούμε σήμερα σαν νέοι εργαζόμενοι, μαθητές, φοιτητές να έχουμε μεγάλες απαιτήσεις για τη ζωή μας? Μπορούμε αυτή τη ζωή που έχουμε μπροστά μας να την κερδίσουμε? Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά? Έχουμε μια απάντηση για όσους νέους και νέες σκέφτονται αυτά τα ερωτήματα. Είναι κατηγορηματικά ναι, μπορούμε με το ΚΚΕ να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα βρίσκονται εδώ τόσο η κυβέρνηση που θα στηρίζει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι πρόσημο κι αν έχει, για να κερδίζουν οι λίγοι. Θα βρίσκεται εδώ το ασφιχτικό νομικό και οικονομικό πλαίσιο των Δήμων και της Περιφέρειας. Θα βρίσκονται εδώ οι εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι που έχουν ψηφίσει από κοινού ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και άλλοι πρόθυμοι που τώρα διαχέονται σε δίθεν αυτοδιοικητικά σχήματα με το μανδύα του ανεξάρτητου. Οι νόμοι δηλαδή αυτοί που καταδίκασαν τη νέα γενιά στο έσχος των 400 ευρώ, καθώς η πλειοψηφία των προσλήψεων στους νέους είναι με τετράωρα και εξάωρα, στο έσχος του κατώτατου μισθού, στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, στην de facto κατάργηση του δικαιώματος στην ουσιαστική γνώση και μάλιστα με νομοσχέδιο τη Μεγάλη Δευτέρα, αφού τη γνώση αυτή τη βάφτισαν προσόντα και αναγκάζουν τους νέους, τους απόφοιτους των πανεπιστημίων, το ΔΕΗ, να μαζεύουν πιστοποιήσεις, σεμινάρια με το αζημίωτο για να μπορούν να αποδείξουν στους εργοδότες ότι γνωρίζουν και μπορούν να δουλέψουν σε ένα κλάδο, σε μια ειδικότητα. Αυτή η γενική πολιτική, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία και την εργασία των νέων, κουμπώνει με την πολιτική της για την τοπική διοίκηση. Όπως οι μαθητές και οι φοιτητές μάθαν από μικροί να ακούνε, το κράτος δεν έχει λεφτά για το σχολείο. Το κράτος δεν έχει λεφτά για τις σπουδές. Πρέπει να γίνεις ανταγωνιστικός για να πάει καλά η οικονομία, για να έχουμε ανάπτυξη, για να έρθουν επενδυτές. Έτσι και στο Δήμο και στην Περιφέρεια λένε τα ίδια. Το κράτος δεν έχει λεφτά, πλήρωσε 5 ευρώ την ώρα για να αθληθείς, δεν μπορείς να έχεις ελεύθερους χώρους αναψυχής, γιατί έτσι χάνουνε οι επιχειρήσεις της εστίασης και του τουρισμού, που είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει αντισεισμικά έργα στα σχολεία, γιατί κοστίζουν ακριβά. Δεν μπορεί να μειώσει τα τέλη, γιατί πρέπει να βγει με ίδια έσοδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χιλιάδες νέοι που κατοικούν ή εργάζονται στο 5ο διαμέρισμα βλέπουν το στολίδι της περιοχής, το πάρκο της Νέας Ελβετίας, να εγκαταλείπεται στην τύχη του, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο συνάντησης, αναψυχής και πολιτισμού για τους νέους της περιοχής. Βλέπουν την όποια ανάπλαση ή έργο γίνεται, όπως το αθλητικό κέντρο του Γαλαξία στη Μαρτίου με Δελφών, να γίνεται με πολύ αργά βήματα, πάντα με το αζημίωτο από τις τσέπες των νέων και συνοδευόμενο με την έλλειψη προσωπικού από πλευράς του Δήμου. Βλέπουν ένα άλλο στολίδι της πόλης, όπως αναφέρθηκε και πριν, το παραλιακό μέτωπο, να εγκαταλείπεται σταδιακά για να παραχωρηθεί κομμάτι-κομμάτι σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Και όχι για να γίνει χώρος αναψυχής, άθλησης, πολιτιστικής έκφρασης των νέων. Βλέπουν ακόμα χειρότερα το έσχος των λιόμενων κύμπο μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, να στεγάζουν μαθητές του 5ου Λυκείου και να μην δίνεται λύση εδώ και χρόνια, παρά τα κούφια λόγια και τις υποσχέσεις, και όταν οι μαθητές του σχολείου σηκώνουν κεφάλι, αγωνίζονται, κάνουν κινητοποιήσεις, πέφτουν από πάνω διευθυντές, αντιδήμαρχοι, άλλοι επίδοξοι σύμβουλοι της νεολαίας, για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους, επειδή αυτές χαλάνε την κανονικότητα του ΣΥΡΙΖΑ στα σχολεία. Σε όλα τα παραπάνω, πρέπει κάθε νέος να σκεφτεί και πρέπει να διαλέξει. Θα πετάξουμε η νέα γενιά λευκή πετσέτα στο ρινγκ που μας έβαλε το σύστημα μέσα και μας χτυπάει με την αποχή από τις κάλπες και τον αγώνα, ή θα τους χαλάσουμε τα σχέδια?
Θα αφήσουμε να αναβαθμιστούν και να πιάσουν στασίδι σε όλων των ειδών τα όργανα λήψης αποφάσεων, παλιοί και νέοι εκπρόσωποι της ίδιας πολιτικής που υποθήκευσαν το μέλλον μας μέχρι το 2060 με μνημόνια διαρκείας και δημοσιονομικούς περιορισμούς, όταν δηλαδή σήμερα ο νέος, ο μαθητής και ο φοιτητής θα είναι παππούς. Φτάνει σήμερα κάποιος να είναι νέος και άφθαρτος για να μας εκπροσωπήσει, για να μας ενημερώσει, να οργανώσει την πάλη μας για μέτρα ανακούφισης, για κατακτήσεις στη δουλειά και τη ζωή. Να σκεφτεί η νέα γενιά ότι και ο Τσίπρας στις τοπικές του 2006 ήταν νέος, άφθαρτος και με αριστερές περγαμηνές, υποψήφιος στο Δήμο Αθήνας και πήρε 15%. Αργότερα έγινε αρχηγός του συνασπισμού, αργότερα έγινε πρωθυπουργός, εφάρμοσε αυτή την πολιτική που μας τσάκισε και τώρα παριστάνει μαζί με τους πασόκους του πρώτου μνημονίου, τους ακροδεξίους που μάζεψε από τους ΑΝΕΛ, τις κοινές αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διαβολικό καλό Τραμπ, τον ηγέτη της Προοδευτικής Συμμαχίας. Την έχει πληρώσει η νέα γενιά από όλους αυτούς που εμφανίζονται ντυμένοι ως νέοι και φίλοι μας, αλλά εν τέλει ο προσανατολισμός της πολιτικής που πρεσβεύουν είναι παμπάλαιος. Δηλαδή μόνιμα να κερδίζουν οι λίγοι και οι δικές μας ανάγκες να είναι κόστος, να είναι μη ρεαλιστικές, ουτοπικές, ασύμφορες για την εθνική οικονομία. Το πραγματικά σύγχρονο και νέο είναι η πρόταση του ΚΚΕ, είναι να κάνουμε κριτήριο την ίδια μας τη ζωή, την ανάγκη για μόρφωση δουλειά με δικαιώματα, ο κάθε νέος και νέα, την ανάγκη για ελεύθερο χρόνο που θα αξιοποιούνται δημιουργικά. Το πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό είναι να ανεβάσουμε τον πήχη των απαιτήσεών μας στο ύψος των δυνατοτήτων της εποχής που ζούμε, που είναι η εποχή της αναπτυγμένης τεχνολογίας και επιστήμης. Με ισχυρό κουκουέ στους Δήμους, την Περιφέρεια, την Ευρωβουλή, τη Βουλή, η νέα γενιά μπορεί να στείλει μήνυμα ότι δεν βολεύεται με τα λίγα, ότι δεν τσιμπάει στα ψευτοδιλήμματα, ότι δεν τον έχουν στο χέρι οι κάθε λογής, τοπικοί, εθνικοί ή πανευρωπαϊκοί άρχοντες, υπηρέτες όμως των κερδών του κεφαλαίου. Μπορεί να καταδικάσει με την ψήφο της νατοϊκά πολεμικά σχέδια, να δηλώσει με την ψήφο του κάθε νέος και νέα ότι το ματωμένο τρένο του ΝΑΤΟ δεν θα περάσει από τη Θεσσαλονίκη, όπως έκανε το 99 στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Ότι εμείς οι νέοι θέλουμε ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη με τους λαούς των Βαλκανίων. Μπορεί η νέα γενιά να δώσει καλό μάθημα στους φασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής που πήγαν να εκμεταλλευτούν την αγάπη και την ευαισθησία των νέων ανθρώπων για την πατρίδα τους για να χύσουν το ναζιστικό εμετικό τους δηλητήριο στα σχολεία και τις γειτονιές. Μπορούν με το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση να γκρεμίσουν αφενός από την τρίτη θέση την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή, να μην τους αφήσουν πουθενά τόπο να σταθούν στην πόλη μας, στην πόλη της προσφυγιάς, στην πόλη του Μάη του 36, του ολοκαυτώματος των αγωνιστικών παραδόσεων. Αξίες και παραδόσεις που βρωμίζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και στρώνει το έδαφος στα φασιστοειδή. Η νεολαία μπορεί να επιλέξει το μέλλον της να γραφτεί με κόκκινο, γιατί η αλήθεια γράφεται με κόκκινο, με ισχυρό ΚΚΕ παντού, η νέα γενιά μπορεί να κάνει τη διαφορά.